Ο δρόμος της προσφυγιάς μοιάζει μακρύς. Παραμένοντας επί ώρες μέσα σε αυτοκίνητο και λεωφορεία, Ουκρανοί πολίτες επιχειρούν να απομακρυνθούν από τα μέτωπα του πολέμου και να σώσουν τη ζωή τους. Ξυπνήσαμε στις 24 Φεβρουαρίου το πρωί και καταλάβαμε. Πακετάραμε τα πράγματά μας και φύγαμε. Δεν νιώθω τίποτα. Απλά οδηγώ και ακούω τις ειδήσεις για τον στρατό που πολεμά. Προσευχόμαστε και οδηγάμε. Κοιμηθήκαμε στο αυτοκίνητο. Λίγο ύπνος, λίγο περπάτημα. Τα παιδιά υποφέρουν αυτή την κατάσταση. Υπάρχουν εθελοντές που φέρνουν ψωμί, φέρνουν νερό και ό,τι άλλο χρειάζεται. Όπως πάνες και φαγητό για τα μωρά. Νιώθω πολύ άγχος και φόβο. Όχι για μένα, για τα παιδιά. Μετά από 3 ή και 4-24 ώρα αγωνίας, κάποιοι από τους πρόσφυγες φτάνουν στον πρώτο τους προορισμό. Άλλοτε με ανακούφιση και άλλοτε με δάκρυα στα μάτια, η άφηξή τους σε ασφαλές σημείο σηματοδοτεί μια νέα περίοδο για εκείνους μακριά από τα σπίτια τους. Στα σύνορα με χώρες όπως η Πολωνία, η υποδοχή των προσφύγων γίνεται προσπάθεια να είναι τέτοια που να καλύπτει τις βασικές τους ανάγκες. Λίγο φαγητό και λίγο νερό και κάποιες προμήθειες για να νιώθουν ασφαλείς, να προσπαθήσουν έστω και για λίγο να ξεχαστούν από το διαρκή φόβο του πολέμου. Ανάμεσά τους και μικρά παιδιά, που μαζί με τους γονείς τους πήραν το δρόμο της προσφυγιάς, αδυνατώντας να κατανοήσουν τον παραλογισμό του πολέμου. Ένας μικρούλης Ουκρανός, του οποίου η οικογένεια χωρίστηκε, με λιγμούς εξηγεί γιατί ο πατέρας του έμεινε πίσω στο Κίεβο να βοηθήσει τις ένοπλες δυνάμεις. Ο πάπος έφυγε στο Κίεβο. Папа будет продавать что-то, будет помогать нашим героям, нашим войскам, будет помогать, может даже будет воевать. Στα σημεία που φτάνουν οι Ουκρανοί πρόσφυγες, εκτός από αγαθά, τους περιμένουν πολίτες προκειμένου να τους εκφράσουν τη συμπαράστασή τους, αλλά και δικοί τους άνθρωποι που τους ανοίγουν μια μεγάλη αγκαλιά. Υπολογίζεται ότι μέχρι αυτή την ώρα περισσότεροι από 400.000 Ουκρανοί έχουν μετακινηθεί προς άλλες χώρες, ενώ χιλιάδες ακόμη έχουν επιχειρήσει να βρεθούν σε σημεία με λιγότερη ένταση ή ασφαλέστερες υποδομές. Οι αρχικές εκτιμήσεις της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες τοποθετούν τον αριθμό των προσφύγων που θα προκύψουν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στα 4 εκατομμύρια, ενώ οι εσωτερικοί εκτοπισμένοι θα φτάσουν τα 7 εκατομμύρια, ανέφερε ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως αντίδραση στο νέο προσφυγικό κύμα, το Έκτακτο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων αποφάσισε να εξετάσει την ενεργοποίηση της Οδηγίας περί προσωρινής προστασίας που εγκρίθηκε το 2001. Η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων είπε ότι θα παρουσιάσει τη σχετική πρόταση της Κομισιόν την προσεχή Πέμπτη. Όπως ανέφερε, τα περισσότερα μέλη του Συμβουλίου στήριξαν την ενεργοποίηση της οδηγίας, αν και ορισμένοι υπουργοί έθεσαν το ερώτημα μήπως είναι πρόωρη μια τέτοια κίνηση. Η διάρκεια ισχύως της οδηγίας μπορεί να επεκταθεί έως 3 χρόνια.